2,5 κιλά ηρωίνης, 7 κιλά κατέργαστης κάναβης και ποσότητα κοκαίνης. Ουσίες που εντοπίστηκαν σε σπίτια και σε κρυψώνα μέσα σε κάδο απορριμμάτων κατέσχεσαν άνδρες της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένα 45χρονος μαζί με την 64χρονη μητέρα του, καθώς και ο 44χρονος συνεργός, όλοι αλβανικής καταγωγής. Το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν μάνα και γιος μαζί με ένα ακόμα άτομο μετά από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, κατηγορούμενοι για τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών που εντοπίστηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν. Πρόκειται για ένα 45χρονο, έναν 44χρονο και την 64χρονη μητέρα του, όλοι αλβανικής καταγωγής, που μέσω των συνηγόρων τους ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας. Εντάξει, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ιδιαίτερα διακεκριμένη με την ανώτερη επιβαρυντική δηλαδή μορφή που μπορεί να πάρει για διακίνηση. Πήραμε προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα. Μας έχουν απαγγείλει μια βαρύτατη κατηγορία για την οποία δεν συμφωνούμε σε καμία περίπτωση για αυτό το πράγμα, διότι ο δικός μου εντολέας διαχωρίζει τη θέση του. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες, άρχισαν να παρακολουθούν στενά τον 44χρονο, που μάλιστα διατηρούσε ιχθυοπολείο στο Ηράκλειο ως προκάλημα βιτρίνα για να δικαιολογεί τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά του. Οι συχνές μετακινήσεις και η ολιγόλεπτη παραμονή ανάμεσα στα σπίτια της μητέρας και του συγκατηγορουμένου του κίνησαν τις υποψίες των αστυνομικών, που εν τέλει τον εντόπισαν να αφήνει νάιλον σακούλα μέσα σε κάδο απορριμμάτων, η οποία περιείχε ποσότητα ηρωίνη σε μορφή βράχου συνολικού βάρους 2,5 κιλών. Όπως τόνισαν ωστόσο οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, πρόκειται για ποσότητα άγνωστης ουσίας και όχι ηρωίνης. Έχω όμως την αίσθηση ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά εδώ. Και δεν το λέω έτσι γιατί υπερασπιστικά. Η άποψή μου η προσωπική είναι ότι έχουν φορτώσει ποσότητα τάχα ναρκωτικής ουσίας, η οποία δεν είναι ναρκωτική ουσία και συγκεκριμένα ηρωίνη. Γι' αυτό το πράγμα θα επανέλθουμε σε άλλο επίπεδο και πολύ σοβαρά. Είναι δουλειά των εργαστηρίων για να δει τι πραγματικά είναι αυτό το πράγμα, το οποίο δεν είναι μια άγνωστη ποσότητα, η οποία πάντως δεν είναι ηρωίνη, προσπαθούν να την εμφανίσουν. Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 45χρονου βρέθηκαν συσκευασίες με 72,5 γραμμάρια κοκαίνης και ηλεκτρονικές ζυγαριές. Τι είχαν, μια τυχαία συνάντηση με τον άλλον, όχι με την κυρία που εμπλέκεται στην υπόθεση, αλλά με τον άλλον κατηγορούμενο. Είχαν μια συνάντηση. Βρεθήκαν, είναι φίλοι, συμπατριώτες και τα λοιπά και γνωρίζονται από πολλά χρόνια. Συναντηθήκαν και έγινε μια έρευνα, μετά πήγαν και έκαναν έρευνα στο σπίτι και βρήκαν μια ποσότητα 80 γραμμαρίων περίπου στο σπίτι. Αυτό είναι. Στο σπίτι της μητέρας του 44χρονου, το οποίο φαίνεται να λειτουργούσε ως καβάντζα, με τους αστυνομικούς να αποδίδουν ρόλο φύλακα στην 64χρονη, βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευασίες με σχεδόν 7 κιλά ακατέργαστης αλβανικής κάναβης, ποσότητα κοκαίνης και ζυγαριές ακριβίας. Οι δύο άνδρες είναι παλιοί γνώριμοι των διοκτικών αρχών, καθώς και στο παρελθόν είχαν συλληφθεί για την από κοινού κατοχή και διακίνηση ουσιών. Εκτιμάται ότι μια τέτοια ποσότητα ναρκωτικών μπορεί να αποκομίσει στους διακινητές κέρδη άνω των 100.000 ευρώ, πολλούμενα στα στέκια του θανάτου.